Τον αγαπητό φίλο, τον γιατρό, τον Γιάννο τον Κουτσονάσιο, για την υπέροχη αυτή εκδήλωση, μια πρωτόγνωρη εκδήλωση για επαρχία. Στο πρόσωπό του επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των τοπικών οργανώσεων του νομού. Είστε η εμπροστοφυλακή του κόμματος, είστε το θεμέλιο του κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην κομματική ορολογία αποκαλείστε η βάση του κόμματος. Είστε λοιπόν η βάση της κομματικής πυραμίδας και ξέρετε ότι κορυφή χωρίς βάση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν, ως βάση σας θεωρούμε θεμέλιο λίθο του κόμματος. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε. Να σας πω ότι αυτή την εικόνα την οποία βλέπω σήμερα εδώ και βλέπουμε μαζί με τον αγαπητό φίλο υποψήφιο ευρωβουλευτή, επικεφαλής της Ευρωομάδος, αντιπρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, αγαπητό φίλο Μαϊμαράκη και την αγαπητή φίλη και γραμματεία της Συρεγγέλα, στις περιοδίες που κάνουμε και σε άλλες περιοδίες που κάνουμε στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτή την εικόνα βλέπουμε παντού στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνοδοιπόρους όλους εσάς πάνε την Ελλάδα μπροστά, σταθερά, τολμηρά. Την πάνε σε μια πορεία ανωδική. Θα ήθελα λοιπόν όλες εσάς τις οργανώσεις, τα απλά μέλη των οργανώσεων, τα απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, να δώσουν και να δώσουμε μαζί ακόμα μια μάχη. Που ελπίζουμε και επιδιώκουμε και ευελπιστούμε να είναι νικηφόρα μάχη και να έρθει να προσθεθεί στις προηγούμενες νικηφόρες μάχες που δώσαμε το 2023, να προσθέσουμε άλλη μια νίκη μεγάλη, τη μεγάλη αυτή νίκη που ευελπιστούμε ότι θα έχουμε στις ευρωεκλογές. Αλλά για να την έχουμε αυτή τη νίκη πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μαζί συντονισμένα, να αντιπαλέψουμε και να προσέξουμε πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν διαχρονικά οι ευρωεκλογές, την χαλαρότητα της ψήφου. Πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτή τη χαλαρή ψήφο και να πείσουμε τους Έλληνες για τρεις λόγους και τις Ελληνίδες για τρεις λόγους ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρώτον, να μην απέχουν και να μην, αν πάνε να ψηφίσουν, να μην ψηφίσουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας ή μια ψήφο δυσαρέσκειας. Έχουν την ίδια ακριβώς αξία οι ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές. Έχουν την ίδια βαρύτητα. Διότι όπως μου είπε και χθες σε μια συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη, ένα 70% της εθνικής πολιτικής είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με την ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα μπορούμε να λέμε ότι ψηφίζουμε για ευρωεκλογές, αλλά ουσιαστικά ψηφίζουμε και για το μέλλον της Ελλάδος, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο εφόσον είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.